Ξυπνημένη στη σκόνη, ξύπνησε και σήμερα η Κύπρος. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο. Να μην ειδούν πανία σκόνη. Ένα τέχεται. Η επίγειοι σταθμοί του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας αέρα του τμήματος επιθεώρησης κατέγραψαν μετρήσεις σε κάποιες περιπτώσεις έως και τριπλάσιες του κανονικού, ανεβάζοντας το βαθμό επικινδυνότητας σε πορτοκαλί. Σοβαρό επεισόδιο. Σήμερα, σε σχέση με χθες, οι συγκεντρώσεις ήταν πιο ψηλές στην ατμόσφαιρα. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι η πιο ψηλή τιμή. Τώρα, μία το μεσημέρι στα 158 μικρογραμμάρια στην Λευκωσία. Στην Λεμεσόν ήταν 122 μικρογραμμάρια και καταγράφηκε η ώρα 11 το πρωί. Λάρνακα καταγράφηκε η ώρα 10 το πρωί με 137 μικρογραμμάρια. Θέλει προσοχή. Όσο μπορούμε να μην κυκλοφορούμε. Εδώ και μέρες με έχει ταλαιπωρήσει. Έχει κλείσει η φωνή μου, η μύτη μου, τα μάτια μου δακρύζουν πάρα πολύ. Δύσκολο, δύσκολο. Ταλαιπωρηθήκαμε, είμαστε όλη μέρα με τις σταγόνες στα μάτια μας. Το πυκνό σύννεφο αφρικανικής σκόνης πνίγει όσους κυκλοφορούν στους δρόμους. Στις καφετέρειες οι πολίτες επιλέγουν είτε να καθίσουν σε εσωτερικό χώρο είτε σε καλυμμένο όπως αυτός για να αποφύγουν έστω και με αυτόν τον τρόπο την έκθεση στη σκόνη. Παθαίνω μικρανίες, έχω αλλεργίες. Τον ζούμε συνέχεια βασικά. Αλλάζει η διάθεσή σου, μπορεί να πολλήσει τα μάτια σου, μπορεί να κλείσει η μούτη σου, μπορεί να πρίζει το λαιμό σου. Φοροφάγκους μυοβίας. Και από τη σκόνη έχω ανάγκη να βάλω κολλήριο στη συνέχεια. Αρκετά είναι τα σχολεία τα οποία ακολουθώντας τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας περιόρισαν τα παιδιά στις τάξεις και απέφυγαν τις εξωτερικές δραστηριότητες. Νομίζω η γυμναστική δεν έκανε αυτή τη βδομάδα. Ωστόσο, υπήρξαν και αυτά τα οποία παράκουσαν τις οδηγίες θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των μαθητών. Ένα βάξεν τίποτα στο πρόγραμμα, πήγαμε διάλειμμα κανονικά. Με επηρεάζει. Πώς? Κάμνει κανένα κουβαρί μες στο μάτι μου. Βασικά κοκκινίζει παραπάνω το πρόσωπό μου. Φταρνίζουμε και βήχω και αυτές τις μέρες δυσκολεύουμε πάρα πολύ. Ιδιαίτερα δύσκολες οι συνθήκες στις τελευταίες μέρες και για όσους δουλεύουν εκτεθειμένοι σε εξωτερικούς χώρους. Δυστυχώς, παρά τις αντίξιες καιρικές συνθήκες, είμαστε υποχρεωμένοι να εργαζόμαστε. Πιο δύσκολο, αμέσως και σκόνη. Περιοριζόμαστε μέσα στους εσωτερικούς χώρους να βγάλουμε την μέρα. Για κάποιους η κατάσταση ήταν τόσο αφόρητη που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το μεροκάματο στη μέση της ημέρας. Κολλάσαμε γλύρω γιατί δεν μπορούμε να πέσουμε. Επεθάναμε. Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι αθλητές. Όπως εξηγεί ο αθλητής Στίβου Γιώργος Χωρατάς, μέρες σαν κι αυτοί, οι προπονήσεις γίνονται βασανιστήριο. Η αλήθεια τώρα, άμα τρέχουμε κτλ. Αναπνέουμε συνέχεια τη σκόνη, δυσκολευκούμαστε αναπνευστικά, επειδή δεν έχουμε κλειστούς χώρους στην Κύπρο για προπονήσεις, η αλήθεια. Κράτα την αναπνοή σου. Πολλοί είναι οι πολίτες που από χθες καταφεύγουν στα φαρμακεία προκειμένου να προμηθευτούν τα απαραίτητα. Είναι αυξημένη όντως η κίνηση λόγω της σκόνης. Μας ζητά σταγόνες για τα μάτια, σπρέι της μύτης, αντισταμινικά. Έχω πάρει φάρμακο για το βήχα. Συνέχεια με τα κολλήρια και με τις κορτιζόνες για να μπορέσω να αντέξω. Τα χειρότερα, ωστόσο, έπονται, προειδοποιούν οι ειδικοί. Ενδεχομένως και οι συγκεντρώσεις αυτού του επεισοδίου από την Κυριακή και μετά να είναι και αυτού ιδιαίτερα αυξημένες κατά διαστήματα. Ο υδράργυρος άγγιξε σήμερα τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, αύριο θα πέσει, ωστόσο, συνεχίζει να διατηρείται αρκετά πιο πάνω από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Αισθητή αύξηση της θερμοκρασίας θα έχουμε και πάλι το Σαββατοκύριακο.